Εντάξει, τον επικεφαλή τη γυναικεία ομάδα, τον κύριο Κώστα Βαρδαλή, η γυναική ομάδα εχθές στο Πανθεσσαλικό κέρδισε 0-0 στο τελικό, πήρε το 16ο πρωτάθλημα. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα για τα κορίτσια, για τον σύλλογο, για όλου είναι γύρω από την ομάδα. Δυστυχώς δεν είναι και πάρα πολύ. Μακάρι τα επόμενα χρόνια να αυξηθούν και οι φίλοι του γυναικείου ποδοσφαίρου, γιατί όποιος είδε έστω στιγμιότυπα, ειδικά το δεύτερο γκολ, θα καταλάβει ότι μιλάμε για υψηλό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε, είναι πρωταθλητής. Καλησπέριζουμε τον κύριο Βαρδαλή. Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, Στέργιο. Μου επιτρέπεις να μιλώ στον Ενικό? Ναι, στον Ενικό. Δεν ξέρω αν το επιτρέπει και ο Κώστας. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια. Εγώ σας επιτρέπω. Άξι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά σε εσάς και στο ακροατήριό σας. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Έπεισε ο Κώστας Μαριλής, μου το ξανακαλέσουμε. Και θα ήθελα να πω στα 16, Στέργιο και Κώστα, στα 16 χρόνια, τα 4 πρωταθλήματα είμαι υπηρέτης του ΠΑΟΚ εκεί πέρα στον Α Σίγμα. Τα 12 πρωταθλήματα και 6 κύπελα, δεν μπορώ να μην δεν αναφέρω τον Γιώργο τον Προύσαλη που χρόνια πρόσφερε στον Α Σίγμα. Και καλά κάνετε, βέβαια. Αλλά τουλάχιστον κι εσείς, αντιπλευρά σας, ήσασταν άξιος αντικαταστάτης και όπως είχαμε επιτυχίες και με τον κύριο Προύσαλη, έχουμε επιτυχίες και με εσάς. Εντάξει, και φυσικά τον κύριο λόγο έχουν τα κορίτσια που και φέτος δεν νομίζω, κύριε Βαρδαλή, να είχαν αντίπαλο. Αυτό φάνηκε. Σίγουρα. Όλα ξεκινάνε βέβαια από τον πρόεδρό μας, τον Θανάση τον Κατσαρή, γιατί το να ανέβεις είναι εύκολο. Το να κρατηθείς είναι δύσκολο και τα εύκολα είναι πρώτα στον πρόεδρό μας, γιατί πραγματικά αυτό το τμήμα και όπως και άλλα τμήματα του Εραστέχνη το κρατάει ψηλά. Παραμένουμε στην κορυφή. Το παράπονό μου σαν Κώστας πραγματικά είναι ότι δεν καταφέραμε κάτι να κάνουμε αυτά τα 3-4 χρόνια στην Ευρώπη, κάτι περισσότερο, και γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινά να κάνουμε το κάτι παραπάνω στο επόμενο Champions League. Είναι γενικότερα ένας άλλος κόσμος, έτσι, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί πολλές φορές ο ΠΑΟΚ έχει συναντήσει ομάδες που είναι άλλο επίπεδο. Και νομίζω ότι υπερβαίνει και τις δυνάμεις των κοριτσιών να κοιτάξουν στα μάτια αθλήτριες που δεν δουλεύουν το πρωί, κάνουν μια δουλειά και πάνε προπόνηση και το βράδυ άλλη δουλειά. Είναι επαγγελματίες παίκτριες, αμείβονται και με χρήματα που παίρνουν άντρες χαμηλότερων κατηγοριών, αλλά είναι και μερικές που παίρνουν μισθούς που υπερβαίνουν και τους μισθούς των αντρών. Έχουν ένα πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό. Γενικότερα θέλει πολλά βήματα να κάνει η χώρα μας για να μπορέσει και ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει πράγματα. Γιατί αν δεν έχει ανταγωνισμό, κύριε Βαρδαλή, στην Ελλάδα και ένα πρωτάθλημα ελκυστικό και ανταγωνιστικό, είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί ομάδες από τη Σουηδία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία. Κακά τα ψέματα. Έτσι ακριβώς. Ό,τι και να κάνετε, έτσι ακριβώς, νομίζω δεν είναι μόνο στο χέρι σας. Του ΠΑΟΚ δηλαδή. Και πραγματικά, ναι. Και τα μεγάλα σκορ που βάζουμε και βλέπετε μας κάνουν κακό, θεωρώ. Έτσι ώστε δεν μπορούμε να δούμε τις πραγματικές δυνάμεις της ομάδος, το τι μπορεί να κάνει παρά έξω. Γι' αυτό λοιπόν δουλεύουμε και με τον προπονητή και τους επευθύνους εκεί πέρα. Προσπαθούμε μαζί με τον πρόεδρο να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε με τα γραφικό αυτή τη χρονιά, έτσι ώστε να διακριθούμε. Mm-hmm. Να μείνουμε λίγο στο χθεσινό, η νίκη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Λίγα χρόνια μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από την αντρική ομάδα, φαίνεται να δημιουργεί έτσι καλή παράδοση ο ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Σταματήσατε στο μνημείο των Τεμπών για τα 6 αδικοχαμένα παιδιά. Ήταν δική σας πρωτοβουλία των κοριτσιών, όλης της ομάδας? Πώς ήταν λίγο τα ξημερώματα που γυρίσατε? Όλης της ομάδος είναι, όλοι είμαστε οικογένεια. Πραγματικά για αυτά τα παιδιά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, και για τον Άσο που χάσαμε πρόσφατα. Σωστά. Πραγματικά δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα αυτά τα παιδιά, όπως τον Παναγιώτη τον Κατσούρη. Ζούμε με αυτά λοιπόν. Τον Παναγιώτη τον Πικυλίδη, είναι πολλοί άνθρωποι που συνέδεσαν το όνομά τους με τον ΠΑΟ και δυστυχώς έφυγαν. Βέβαια, τον Παναγιώτη τον Πικυλίδη, ναι. Και νωρίς έφυγαν οι άνθρωποι και πολύ άδικα. Και πολύ έτσι απρόσμενα. Πραγματικά. Αλλά η οικογένεια του ΠΑΟΚ τουλάχιστον δείχνει να τους θυμάται και τους θυμάται για όλα τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Σαν τελικός ήταν
τόσο εύκολος περιμένετε, πιο δύσκολος, γιατί πολλοί ξέρετε φίλοι του ΠΑΟΚ περίμεναν ένα πιο μεγάλο σκορ, γιατί το τελευταίο διάστημα η ομάδα πραγματικά είχε πάει τα σκορ σε άλλο επίπεδο. Με 10, 11, 12 δηλαδή. Πώς ήταν ο τελικός? Σίγουρα παιδιά δεν θέλω να στέκομαι σε δικαιολογίες, πραγματικά περιμέναμε καλύτερη την ομάδα σε έναν τελικό. Σίγουρα τα παιδιά πιθανόν να είχαν λίγο άγχος, επειδή πρώτη φορά γίνεται αυτό, πάντα παίρναμε στο πρωτάθλημα διαφορές έτσι ώστε τελειώναμε και βγαίναμε πρωταθλητές πανάξια. Αλλά παρόλα αυτά ήταν ένας τελικός και είχαμε μια απόδοση η οποία θεωρώ ότι ελέγχαμε το παιχνίδι και ήταν θέμα χρόνου να το τελειώσουμε, να βάλουμε το δεύτερο γκολ. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στα κορίτσια, μπράβο στους προπονητές, σε όλους τους συνεργάτες. Και θεωρώ ότι και η Χαλκίδα παρουσίασε κάτι το οποίο το χρειάζεται το γενικό ποδόσφαιρο, έτσι ώστε να μπορεί να αναβαθμιστεί, να υπάρχει ποιότητα περισσότερη. Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλα τα αθλήματα, ομαδικά και ατομικά, αλλά και για το γυναικείο ποδόσφαιρο ένα παραπάνω, λόγω κορονοϊού. Εδώ να μου επιτρέψετε να πω, πραγματικά με λύπησε η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το λόγο το ότι είχε 45 άτομα μαζί με την αποστολή. Η αποστολή μας ήταν 35 και βάλαμε 10 άτομα μαζί με τη διοίκηση, που ήταν ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος μαζί με τον Άλκη Ισαϊάδη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και προσκλήσεις, παράδειγμα που δώσαμε στην περιφέρεια ή στο Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζέρβα, αν ήταν η παρουσία τους εκεί θα έπρεπε να τα βάλουμε στα 10 άτομα. Με λυπεί αυτό το γεγονός, γιατί ήρθε κόσμος του ΠΑΟΚ στο ξενοδοχείο για να μας δει και δεν μπόρεσε να δει ένα τελικό γιορτή ουσιαστικά για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς αποφασίσαν οι παραπάνω να γίνει ουσιαστικά με 10 άτομα στην Κυρκύρα. Όταν μιλάμε για ένα γήπεδο από κάθε... Ναι, όταν μιλάμε κύριε Μαρδαλή για ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο ανοιχτό, και είναι μεγάλο γήπεδο το Πατσαρικό, δεν είναι ούτε Κορυδαλός, ούτε Νίκαια, ούτε... Είναι ένα γήπεδο μεγάλο ποδοσφαιρικό. Τώρα το να επιτρέπονται ανίσθητος 5 άτομα να κάτσουν πιο εκεί στην απέναντι κερκίδα και άλλα 10, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο και το μέτρο. Δυστυχώς. Και είμαστε χώρα των άκρων γενικότερα. Πάντα δηλαδή, αυτό φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, ότι είμαστε χώρα των άκρων και δεν είμαστε και ευέλικτοι λίγο να τροποποιήσουμε τα πράγματα. Τη στιγμή που σε όλα τα κράτη βλέπουμε Euro με κόσμο, βλέπουμε NBA, νομίζω με γεμάτα γήπεδα πλέον. Εντάξει, ας μην είμαστε κι εμείς των γεμάτων γήπεδων ακόμα, να είμαστε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά ένας τελικός θα μπορούσε να γίνει με 150 άτομα, θα πω εγώ. Χωρισμένοι ακόμα και σε όλες τις κερκίδες. Δεν είχα κάποιο θέμα. Να μην ήταν στην ίδια κερκίδα, αλλά να ήταν στο γήπεδο. Έτσι ακριβώς, γιατί δεν ξέρω. Πραγματικά. Το είχε ανάγκη το γυναικείο ποδόσφαιρο και εδώ θα ήθελα να πω Στέργιο και Κώστα. Δεν μπορώ να παραβλέψω την ευλογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κλαμπ που να έχουμε τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, αλλά και από την άλλη την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τους συνεργάτες που πραγματικά στέκονται δίπλα στην γυναικεία ομάδα. Μας παραχώρησαν εδώ και 4 χρόνια το αθλητικό κέντρο της Πεσίβριας για να κάνουμε προπονήσεις και ό,τι ζητήσουμε λοιπόν είναι πάντα κοντά μας και ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες που έχουμε επαφή από την ΠΑΕ. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Είναι μεγάλη υπόθεση και για τα κορίτσια να νιώθουν ότι όντως παίζουν στον ΠΑΟΚ και δεν είναι απλά ένα παρακλάδι του ΠΑΟΚ. Όταν κάνουν προπόνηση με την αδερφή ομάδα στον ίδιο χώρο και έχουν τις ανέσεις τους, είναι νομίζω ψυχολογικό πάρα πολύ μεγάλο πράγμα για κορίτσια που δεν αμείβονται ούτε με 20.000 ευρώ το μήνα, ούτε με 10, ούτε με 5. Έτσι δεν είναι. Μακάρι να βγει κάποια στιγμή, αλλά οι απολαυές τους οικονομικές νομίζω ίσα ίσα και τα βασικά. Πιο πολύ είναι το συναισθηματικό αυτό που απολαμβάνουν και τη στήριξη από το σύλλογο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς πραγματικά και εδώ θα ήθελα να πω και για τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Ράλη, που πραγματικά είναι πάρα πολύ κοντά σε όλα τα παιδιά για ό,τι χρειαστούμε ό,τι αφορά τραυματισμούς. Πάντως το χθεσινό παιχνίδι, κύριε Βαρδαλή, μέσω του λογαριασμού του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ στο YouTube, είτε ολόκληρο είτε κάποιο απόσπασμα, έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα 25.000 άνθρωποι και είναι νομίζω ένα νούμερο πάρα πολύ σημαντικό και για εσάς και για τα κορίτσια και για το σύλλογο. Ενδεχομένως, αν μιλούσαμε την Παρασκευή, να πούμε το νούμερο είναι 50.000. Γιατί ξέρετε πώς πάνε αυτά, αλλά σήμερα που μιλάμε, πριν καν έχει περάσει ένα 24ωρο, 25.000 άνθρωποι είδαν είτε αποσπάσματα είτε ολόκληρο το παιχνίδι ζωντανά εχθές το βράδυ. Είναι ένα σημαντικό νούμερο. Παρακαλώ. Ναι, εδώ οι υπεύθυνοι παιδιά της ΕΠΟ, του κράτους, της κρατικής τηλεόρασης,
τηλεόρασης, θα έπρεπε ήδη να είχαν σκύψει από αυτό το τελικό επάνω. Τουλάχιστον τελικό, ναι, ένα μάτς. Τουλάχιστον τελικό, έστω και ένα κανάλι από τα πολλά που έχει η ΕΡΤ, τα διαδικτυακά, τα ΕΡΤ Sports κτλ. Κάτι θα είναι και αυτό, αλλά τουλάχιστον πάλι καλά που υπάρχει ο ΑΣ ΠΑΟ και μπόρεσε και έκανε μια θεωρώ καλή παραγωγή. Όχι υπερπαραγωγή, αλλά ήταν μια πολύ καλή παραγωγή για κάποιον που ήθελε να δει την προσπάθεια των κοριτσιών. Θα είναι πολύ μεγάλο βήμα και το γνωρίζετε αν κάποια στιγμή φτάσει το γυναικείο ποδόσφαιρο να είναι στους δέκτες του απλού κόσμου. Κάθε άθλημα που έχει την προβολή κατευθείαν γίνεται πιο ελκυστικό, γίνεται πιο ενδιαφέρον. Πάντως, κύριε Βαρδαλή, επειδή ξέρετε, θυμάμαι πολύ καλά εγώ γενικότερα στη ζωή μου, δόξα τω Θεώ, έχω καλή μνήμη. Ακόμα θυμάμαι τις δύσκολες εποχές που περάσατε όλοι σας όταν πολλοί ακόμα θεωρούσαν ότι ο ΠΑΟΚ διαλύεται, φεύγουν παίκτριες, τι θα γίνει τώρα, πρέπει να ντρέπεστε. Ο σύλλογος όχι μόνο έμεινε εκεί που ήταν, αλλά συνέχισε από εκεί που ήταν και γενικότερα θα συνεχίσει. Θέλω να πω ότι καλό θα είναι να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε. Εντάξει, ανθρώπους, ομάδες, παίκτριες κτλ. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα και ο ΠΑΟΚ βγήκε πιο δυνατός από ένα καλοκαίρι πριν από 4-5 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, που πολλά είχαν ακουστεί, υπήρχαν αποχωρήσεις και παικτριών που και αυτές είναι στην ιστορία της ομάδας μέσα. Αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ, όχι ότι δεν έχει ανάγκη από καλές παίκτριες, αλλά είναι πάνω απ' όλα και συνεχίζει να παίρνει τίτλους και να κάνει περήφανο τον κόσμο του δικεφάλου. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Όχι, έτσι ακριβώς είναι, Στεριό. Έγιναν όλα προφανώς αυτά το 17-18 πραγματικά. Αλλά θα μοιραστώ του μικρού του Γιώργου του Σαββίδη μια ανάρτηση που είχε κάνει ότι στα δύσκολα χρειαζόμαστε τον κόσμο. Και εκεί έγινε μια οργανωμένη εκαθάριση έτσι ώστε και προγραμματισμένη έτσι ώστε το τμήμα να συνεχίζει να είναι στην κορυφή. Και ευχαριστώ την Παναγία που πραγματικά ό,τι οργανώσαμε και ό,τι βάλαμε για στόχο το συνεχίσαμε εδώ και 4 χρόνια. Ήταν και από τις στιγμές τις ωραίες χθες ο Γιαννάκης μαζί με τον πατέρα του. Νομίζω συγκίνησε και τα κορίτσια και εσάς. Εντάξει, πάντα πρέπει να κάνουμε αναφορά στο Γιάννη. Νομίζω είναι όντως ο πιο αγνός οπαδός του δικεφάλου. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο αγνός και πιο φανατικός ενδεχομένως, γιατί σε κάθε μεγάλο γεγονός είναι μέσα ο Γιαννάκης και έτσι πρέπει να είναι. Είναι ένα παιδί πραγματικά παίρνει απίστευτη χαρά από κάθε καλάθι του ΠΑΟΚ, από κάθε γκολ, από κάθε προσπάθεια γενικότερα αθλητή του ΠΑΟΚ. Και να κλείσουμε με αυτό. Το έβλεπα, παιδιά, στο πρόσωπό του πραγματικά και ο κύριος Λουκάς εκεί πέρα. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά. Για τη στήριξη. Ναι, ναι, δεν είναι, είναι πολύ συγκινητικό. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, πραγματικά. Εγώ, κύριε Βαρδαλή, θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην υπάρχει αγωνία από τον κόσμο για τις δικές σας μεταγραφές. Είναι όλο για την ποδοσφαιρική ανδρική ομάδα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά καταλαβαίνω ότι επίσης ότι θα κάνετε και εσείς προσπάθεια ενίσχυσης. Πάντα θα έχετε δουλειά. Καλή επιτυχία να έχετε το καλοκαίρι, αλλά μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε όταν ξεκινήσουμε με το καλό οι υποχρεώσεις της Ευρώπης. Ο Λίμπρο πάντα έτσι και εμείς δίνουμε χώρο σε όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε σύντομα και γιατί όχι με επιτυχίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπου ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει αρκετές φορές να κάνει το κάτι παραπάνω, αλλά το πολύ κάτι παραπάνω ακόμα το κυνηγάτε. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, γι' αυτό και μέχρι σήμερα, μέχρι το βράδυ, τελειώσουν τα πανηγύρια. Από αύριο πιάνουμε δουλειά προς αυτό το στόχο, γιατί το Champions League είναι νωρίς, τον Αύγουστο θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Εμείς ευχαριστούμε. Για τις ευχές και στο επανειδήν. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρδαλή. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ, Στέργιο Κώστα. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.